Έχουμε επανεμφάνιση του Αρτέμις Ωρα, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη φυλακή. Μέσω ενός ηχογραφημένου μηνύματος, απίφθινε κάλεσμα στους οπαδούς του και τους ζήτησε να συγκεντρωθούν έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού. Και εκείνοι το έπραξαν και εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Σταύρο. Πραγματισία, από το απόγευμα εδώ έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται οπαδοί του Αρτέμις Ωρα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα τους απευθύνει και μήνυμα, τηλεφωνικά βέβαια, μέσα από τις φυλακές. Ζωντανά, μέσα από τις φυλακές τους μιλάει αυτή τη στιγμή. Ζωντανά, πράγματι, ακριβώς Σία, ζωντανά, μέσα από τις φυλακές, μέσω τηλεφώνου, τους απευθύνει εδώ και αρκετή ώρα ένα μήνυμα. Πραγματικά, πραγματικά. Βλέπετε κιόλας, βρισκόμαστε επί της Λαμπράκη, έχει κλείσει ο δρόμος. Όπως σας είπα, από το απόγευμα, από τις 5 περίπου έχει συγκεντρωθεί κόσμος εδώ, που έχει έρθει και από την περιφέρεια και από την Αττική βέβαια. Και όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα του μηνύματος που είχε διακινηθεί στο διαδίκτυο, του ηλεκτρονικού ηχογραφημένου μηνύματος, με το οποίο ο Αρτέμις Ωρας καλούσε τους οπαδούς του να πραγματοποιήσουν τη σημερινή συγκέντρωση εδώ στον Κορυδαλλό. Σήμερα, βέβαια, τους ζήτησε να δώσουν το παρόν και στις διαδηλώσεις που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σας πω πως εδώ ο κόσμος, όπως λέει, ζητά την αποφυλάκηση του Αρτέμις Ωρα, που, όπως είπαμε, βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού από τα μέσα Ιουνίου. Και όπως λένε, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στον Κορυδαλλό, έξω από τις φυλακές, για αρκετές ώρες ακόμη, προκειμένου να ακουστεί το μήνυμά τους. Και βέβαια, όπως βλέπετε, ακούν όλοι, κάθονται εδώ στον δρόμο, ακούν το μήνυμα το οποίο αυτή τη στιγμή τους μεταφέρει μέσα από τις φυλακές. Ακούνε, βλέπουν ότι αντιδρούν, φωνάζουν συνθήματα, κάποιοι το καταγράφουν και με τα κινητά τους. Λοιπόν. Αυτές είναι οι εικόνες έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.